Κανείς μεταλλορύχος να μην εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Για να μην προχωρήσει καμία συνδικαλιστική δίωξη εργαζόμενου. Για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των χωριών της περιοχής. Τα εργατικά σωματεία σε όλη τη χώρα μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για να μην επιτρέψουμε να ζούμε άλλο στην ανασφάλεια μακριά από τις πραγματικές δυνατότητες που γεννάει η εργασία μας στον 21ο αιώνα. Σύμβαση σκλαβίκες, αύξησης των μισθών, αυτή είναι η απαίτηση των εργατών. Από το πρωί πραγματοποιείται περιοδία σε χωριά. Ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρετε? Σήμερα πραγματοποιήσαμε εργατικά σωματεία της Κεντρικής Μακεδονίας την κινητοποίηση και μέσα στα χωριά αλλά και εδώ πέρα τώρα στην είσοδο των μεταλλείων. Δίνουμε το μήνυμα ότι συνεχίζουμε τον αγώνα απέναντι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και αξιοποιεί και η εργοδοσία εδώ της εταιρείας για τις διώξεις συνδικαλιστών, πρωτοπόρων αγωνιστών αλλά και άλλων μέτρων που έρχονται με τον νόμο Χατζηδάκη αλλά και με όλους τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί. Δίνουμε το μήνυμα στους κατοίκους εδώ και εργαζόμενους στις εταιρείες του ελληνικού χρυσού ότι είμαστε δίπλα τους. Στηρίζουμε τον αγώνα που δίνουν για συλλογική σύμβαση εργασίας, για μέτρα ασφάλειας μέσα στον χώρο δουλειάς και είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα εργατικά σωματεία αλληλεγγύης και συμπαράστασης αυτού του αγώνα. Σύμβαση σκλαβίκες, αύξησης των μισθών, αυτή είναι η απαίτηση των εργατών. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης των εργαζομένων του ελληνικού χρυσού, των μεταλλείων της Χαλκιδικής, ξεκινήσαμε μία αυτοκινητοπομπή από όλα τα χωριά της Χαλκιδικής, της Βόρειας Χαλκιδικής, για να μεταδώσουμε το μήνυμα του αγώνα, της μάχης ενάντια στις απολύσεις, στον νόμο του Χατζηδάκη, που διώκει συνδικαλιστές για τη δράση τους και το μήνυμα που παίρνουμε από τον κόσμο, από τα χωριά που περνάμε, είναι θετικό, είναι ένα μήνυμα αγώνα, είναι ένα μήνυμα συμπαράστασης απέναντι στους εργαζόμενους που παλεύουν ενάντια σε μια πολυεθνική εταιρεία η οποία με την στήριξη των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα του τελευταίου νόμου Χατζηδάκη προσπαθεί όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων να τα χαντακώσει με λίγα λόγια και να φέρει μία σιγή ιχθύως μέσα στους χώρους δουλειάς. Πραγματοποιήσαμε σήμερα περιοδεία στα χωριά της περιοχής εδώ στα μεταλλεία Κασάνδρας για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις εξαγγελίες της Ελληνικής Χρυσός και των άλλων εταιριών που θέλουν να απολύσουν κόσμο, να περικόψουν μισθούς, κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και διεκδικούμε να μην χαθεί καμία θέση εργασίας από κανέναν εργαζόμενο και από την Ελληνικής Χρυσός και από όλες τις υπόλοιπες εργολαβικές εταιρείες, εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη δουλειά τους να επαναπροσληφθούν τώρα στο έργο. Επίσης να μην γίνει καμία περικοπή οποιασδήποτε εργατικής κατάκτησης των εργαζόμενων, να παρθούν ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα μεταλλεία, τα οποία δεν τηρούνται. Η κατάσταση στα υπόγεια μεταλλεία είναι απαράδεκτη. Έχουμε κάνει επανειλημμένως καταγγελίες στην επιθεώρηση μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και ακόμα δεν έχει επιβληθεί κάποιο ουσιαστικό μέτρο. Οι εργαζόμενοι βιώνουν την ίδια κατάσταση, δουλεύουν χωρίς αερισμού, μέσα στην κάπνα, σε στοές που είναι επικίνδυνες να καταρρεύσουν και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη που καθημερινά εργάζεται ο κόσμος σε μεγάλη επικινδυνότητα. Και ακόμη διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, με αναβαθμισμένα δικαιώματα για όλους τους μεταλλορύχους, να σταματήσει οι συνδικαλιστικές διώξεις στους εργαζόμενους και οι συνδικαλιστικές τρομοκρατικές απολύσεις και να πάρθουν μέτρα ελέγχου για την προστασία του περιβάλλοντος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να τηρείται η νομοθεσία.
Και σε συνέχεια αυτής της κινητοποίησης καλούμε και στην κινητοποίηση την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, στα δικαστήρια στον Πολύγερο, που γίνεται η εκδίκαση της απόλυσης της δικιάς μου, της πρώτης απόλυσης συνδικαλιστή με τον νόμο Χατζηδάκη. Και νομίζουμε ότι μέσα από αυτόν τον αγώνα, άμα οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι, εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός, εργαζόμενοι από όλους τους εργολάβους, μπορούμε να τα διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα, να πάρθουν πίσω αυτές οι εξαγγελίες από τις εταιρείες των μεταλλείων και να διεκδικήσουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες μας ανάγκες.